Σειρά μέτρων για να διευκολύνει τους επαγγελματίες αποφάσισε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Δήμος Ερών. Πρόκειται για απαλλαγές που θα έχουν οι σειραίοι έμποροι από δημοτικά τέλη, καθώς και μείωση 40% των ενοικίων σε δημοτικά καταστήματα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε με την τηλεδιάσκεψη, ένα από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια που έγιναν ποτέ με τηλεδιάσκεψη στην Ελλάδα, με εισήγηση του Δημάρχου, σύσσωμο και σε απόλυτη πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε αποφάσεις οι οποίες είναι υποφιλία των επαγγελματιών, οι οποίοι πλήττονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πανδημία του κορονοϊού, όπως είναι η μείωση κατά 40% των ενοικίων στα δημοτικά καταστήματα, η πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού για όσο διάστημα τα καταστήματα αυτά είναι κλειστά με την απόφαση της κυβέρνησης, όπως επίσης δεν θα εισπραχθεί το τέλος ακαθαρίστων εσόδων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και βεβαίως δεν θα εισπραχθεί το τέλος κοινοχρήστων χώρων, κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, αυτό δηλαδή που πληρώνουν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν τραπεζοκαθίσματα στους κοινόχρηστους χώρους. Για όσους από τους καταστηματάρχες έχουν προπληρώσει ήδη το τέλος των κοινοχρήστων χώρων και ή έχουν προπληρώσει κάποιο μέρος του ενοικίου τους, αυτά θα αφαιρεθούν σε επόμενες πληρωμές και κατά συνέπεια λοιπόν είναι μια πράξη η οποία γίνεται για να βοηθήσει τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά με αυτή την πανδημία είναι αυτοί που πρώτοι σέρνουν το χορό των προβλημάτων. Τα μέτρα αυτά ψηφίστηκαν να ισχύσουν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ωστόσο αν συνεχίσουν να είναι κλειστά τα καταστήματα, ο Δήμος Ερών θα συνεχίσει να στηρίζει τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, σύμφωνα με τον κύριο Μισερλή. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι ισχύουν για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αλλά είναι σίγουρο ότι, όπως είχε εισηγηθεί και ο κύριος Δήμαρχος, ότι αν η πανδημία και το κλείσιμο των καταστημάτων επεκταθεί, θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, ευελπιστώντας βέβαια ότι η κυβέρνηση θα αντιληφθεί την μεγάλη δυσκολία που οι Δήμοι αντιμετωπίζουν για να ενισχύσουν τους συμπολίτες τους κάθε δήμαρχος και κατά συνέπεια θα έχουμε και εμείς κάποια βοήθεια από την πολιτεία. Αλλά εμείς είτε έχουμε βοήθεια από την πολιτεία είτε όχι θα συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης των επαγγελματιών γιατί θεωρούμε ότι είναι η ρεχοκοκαλιά της οικονομίας της πόλης και με αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα.